Hey, γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά, ξέρετε ποιος είμαι, ο, oh, λοιπόν, μόνο και μόνο επειδή είσαι γυμνασμένος δεν χρειάζεται να φοράς πάντα στενά ρούχα, αυτό είναι μια συνειδητοποίηση που είχα στους τελευταίους μήνες πάντων, αλλά και πάλι φαίνεσαι το μπανάκι εάν φοράς τα σωστά φαρδιά ρούχα, εντάξει, λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για... Τη φαλάκρα. Είναι το πρώτο βίντεο τη σειρά τη φαλάκρα. Έσκασε επιτέλους, Οπότε α, μείνετε συντονισμένοι μαζί μου. Αυτό το πρώτο βίντεο είναι εισαγωγικό. Είναι το δικό μου ταξίδι της φαλάκρα. πώς ήπια το κόνιο του να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα, τη σύγκρουση που είχα μεταξύ μου, με, μέσα μου. Γιατί κοίταξε, μπορώ να κάτσω να σου πω ε, για όλε τι για όλα τα φάρμακα, όλου του τρόπου για να, να ε, σώσει τη φαλάκρα. Αλλά στο τέλος της μέρα, εάν ε, μέσα σου έχεις αυτή τη σύγκρουση που είχα και εγώ παλιά, δεν θα καταφέρει ουσιαστικά ποτέ να το κάνεις σωστά. Ακόμα και ε, τα εργαλεία να έχει, απλά δεν θα τα κάνεις γιατί έχεις αυτή τη σύγκρουση μέσα σου. Εντάξει. Τώρα γιατί μιλάω, ε, θα σου πω για μένα. Οκ. Okay. Πρώτη φορά άρχισα να παρατηρώ τα μαλλιά μου να αραιώνουνε περίπου στα 18. Στα 18. Ε, ένιωσα εδώ πέρα κυρίω να ε, πηγαίνουν πίσω τα μαλλιά και τότε είχα σκαλώσει και είχα φρικάρει λίγο και λέω τι γίνεται. Ε, και όποιον είχα ρωτήσει μου είχε πει ότι κοίταξε να δεις φίλε μου, ε, αυτό είναι, έτσι είναι η ζωή, α, μεγαλώνει, α, είναι ωραίο αυτό, σε δείχνει πιο όριμο, μπλα 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 μπλου. Οκ, είπα, ε, κάποια στιγμή θα σταματήσει μου πάνε. Okay. Πέρασε ένα χρόνο, δύο, δύο χρόνια, τα μαλλιά συνέχισαν και έπεφταν, έπεφταν και απλά πήγαινε πίσω, 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 και μετά άρχισε και δημιουργόταν και εδώ πέρα ένα κενό και ανοίγει και το κενό εδώ πέρα. Okay. Τώρα, σε αυτό το σημείο, α, μ, έλεγα στου φίλου μου και στου κοντινού μου, έλεγα Ξέρω εγώ, νιώθω ότι καραφλιάζω. Ε, έτσι είναι ή όχι. Και μου λέγανε, Όχι, ρε, μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Και λέω, Δεν σε ρωτώ αν είμαι μια χαρά, σε ρωτώ αν έχω καραφλιάσει. Και μου λένε, Όχι, είσαι ίδιο, ξέρω εγώ. Και εγώ έβαζα τι φωτογραφίε δίπλα-δίπλα, το πώ είμαι τώρα και το πώ ήμουν πριν δύο χρόνια για παράδειγμα. Και βλέπω ότι, Όχι, δεν είμαι ίδιο. Έχω αλλάξει δραστικά, έχω καραφλιάσει. Οκ. Okay. Αλλά ο κόσμο τι, ε, ε, άμα ρωτήσει φίλου γνωστού συγγενεί. Αυτοί απλά δεν θέλουν να σα στεναχωρήσουν και να σου πούν την αλήθεια κατά μου ότι ναι, καραφλιάζει. Του άκουσα και πάλι δεν έκανα κάτι γι' αυτό και τα μαλλιά μου συνέχισαν και έπεφταν, έπεφταν, έπεφταν. Μετά, ε, όταν πια ήταν αισθητό ότι έχω καραφλιάσει, πάλι ρώταγα τον κόσμο και πάλι μου λέγανε ότι εντάξει, ωραίο είσαι, μην ανησυχεί. Αλλά εγώ, ναι, του ψιλοπίστευα, αλλά απ' την άλλη ήξερα ότι απλά δεν θέλουν να με στεναχωρήσουν και επίση αυτό επηρέαζε λίγο την αυτοπεποίθησή μου. Α, και δεν ξέρω αν είχε να κάνει με την καράφλα ή ότι εγώ είχα λίγο χαμηλότερη αυτοπεποίθηση. Οπότε φερόμουν διαφορετικά στον κόσμο και ο κόσμος αντίστοιχα μου φερόταν λίγο διαφορετικά. Α, όταν, ε, δεν, ε, γνω, όταν γνώριζα κάποιον για πρώτη φορά ε, ή στη δουλειά πήγαινα, δεν ξέρω, ένιωθα περίεργα. Και μου την έσπαγε, μου την έσπαγε που ημουν 22 22-23 και μοιάζα με 33 ξέρω εγώ ήθελα να μοιάζω στην ηλικία μου. Το πιο σπαστικό σε αυτό είναι ότι ένιωθα μόνο μου, γιατί κανεί ουσιαστικά δεν μπορούσε να με καταλάβει, ή δεν ξέρω, οι άντρε το έχουμε αυτό, ότι δεν θα συζητήσουμε τόσο τα προβλήματά μα ή το πώ νιώθουμε μέσα μα. Οπότε αυτό μα κάνει έτσι να τα κρατάμε μέσα μα, να φορτώνουμε, να φορτώνουμε, να φορτώνουμε, να μπαίνουμε σε λούπε και απλά να στεναχωριόμαστε και να μιζεριάζουμε. Και μπορεί ο κοντινό μα φίλο, ο κολλητό μα, να έχει ακριβώ το ίδιο πρόβλημα, αλλά να μην το μοιραζόμαστε μεταξύ μα και ο καθένα να νομίζει ότι είναι μόνο του ή μπορεί να μην έχει το ίδιο πρόβλημα. Αλλά άμα τα μοιραστεί μαζί του, αν και αυτό σε θέση να καταλάβει, γιατί δεν είναι όλοι σε τέτοια θέση και τόσο προχωρημένοι στο μυαλό, ε, να σε καταλάβει, να σε βοηθήσει, να σε συνδουλέψει. Μόνο και μόνο που θα σε ακούσει και θα σε στηρίξει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ναι, δεν το έκανα, δεν το συζητούσα πάνω κάτω ποτέ. Όποτε το συζητούσα ήταν σε φάση πλάκα, χιούμορ. Εντάξει. Και μερικέ φορέ που έλεγα, Πω, λέω δεν μου αρέσει αυτό, έπαιρνα το κλασικό, το κλασικό. Απλά κούρεψέ τα, μπρο, κούρεψέ τα. Ε, Πάρτα, γουλί, γουλί, ε, δεν έχει δει τον The Rock, δεν έχει δει τον ε, Will Smith, δεν ξέρω ποιον. Μου λέγανε απλά ε, χαρακτήρε χολιγουντιανού, αστέρε του, του Hollywood τέλο πάντων. Και εγώ σκάλωνα, λέω εντάξει ρε φίλε, αυτό πρώτον έχει. Δηλαδή, από όλο τον αντρικό πληθυσμό, δισεκατομμύρια, έχουμε πάει, έχουμε διαλέξει τρία άτομα τα οποία δείχνουν τούμπανοι, πολύ ωραίοι φαλακροί, και του έχουμε σαν παράδειγμα και λέμε, κάνει αυτό που κάνει αυτό. Ναι, αλλά αυτό πρώτον έχει συμμετρικό πρόσωπο, συμμετρικό απόλυτα κεφάλι. Δεύτερον, έχει τέλειο στυλ γιατί έχει του στυλίστε, είναι η δουλειά του να δείχνει ωραίο κλπ. Τρίτον, είναι εκατομμυρίουχο, αστέρα Hollywood. Δεν, δεν, δεν βγάζει καν νόημα να συγκρίνω εγώ τον εαυτό μου ή κάποιο άλλο τον εαυτό του με έναν αστέρα του Hollywood. Δηλαδή, όλο αυτό το, το, παράδειγμα είναι ακραίο. Απλά κούρεψε τα. Και το έκανα. Μια περίοδο απλά τα κούρεψα, τα ξύρισα τέλο πάντων, τα πήρα full κοντά και το σπαστικό ήταν ότι ούτε αυτό ήταν ωραίο γιατί έτσι και έβγαινε έστω και λιγουλάκι, απλά φαινόταν η φαλάκρα. Δηλαδή έβγαιναν λίγο τα μαλλιά και δεν ήταν, α πούμε, ε, υπάρχουν κάποια άτομα που τα παίρνουν γουλί, αλλά έχουν full γεμάτο μαλλί. Οπότε όταν αρχίζει και βγαίνει τρίχα, όχι πολύ ίσα ίσα, ξέρω εγώ φαίνεται από εδώ πέρα τέλεια ότι είναι όλο έτσι γεμάτο. Αλλά εγώ το έκανα και απλά είχα εδώ πέρα κενά, ξέρω εγώ, και πάλι έμοιαζα. Δηλαδή ακόμα και, και φαλάκρα δεν μου πηγαίνει. Σκέψου αυτό. Όχι φαλάκρα φαλάκρα αλλά αυτό το μπάσκετ τέλο πάντων ούτε αυτό μου πηγαίνει. Δηλαδή η λύση δεν είναι να τα κάνεις κοντά ε, η μόνη λύση είναι απλά να τα πάρει γουλή αλλά δεν ήθελα. Δεν ήθελα γιατί δεν ήθελα να έχω ένα, ένα συγκεκριμένο στυλ για την υπόλοιπη ζωή μου. Οκ. Okay. Θέλω να... Άμα θέλω να τα πάρω γουλή, να τα πάρω, αλλά είναι από επιλογή. Όχι από. Ε, ε επειδή δεν έχω άλλη επιλογή, α πούμε. Ε, όχι από απόγνωση. Οκ. Okay. Και δεν ήθελα απλά να είμαι φαλακρό για την υπόλοιπη ζωή μου. Δεν ήθελα να είμαι φαλακρό στα 22, 23, στα 25. Φαλακρό. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, δέκα χρόνια, είκοσι χρόνια. Απλά να είμαι έτσι για την υπόλοιπη ζωή μου. Οκ. Okay. Σα στυλ να το υιοθετήσω για ένα μήνα, δύο μήνε, ένα χρόνο, δύο χρόνια. Κάποια στιγμή, άμα θέλω να βγάλω τα μαλλιά μου πάλι, να μην μπορώ. Οπότε το σκέφτηκα αυτό. Σκέφτηκα ότι οι φίλοι, οι κοντινοί μου και αυτά απλά δεν θέλουν να με στεναχωρήσουν. Σκέφτηκα ότι αυτή η τέτοια είναι χαζή. Απλά κούρεψε τα, ξύρισε τα. Και το άλλο, ότι επειδή είσαι άντρα, δεν πρέπει να σε νοιάζουν αυτά. Ε, όχι, ρε φίλε, γιατί, γιατί να με νοιάζουν. Θέλω να δείχνω ωραίο. Θέλω να, θέλω να ε, κάνω maximize, α πούμε, αυτά που έχω ήδη. Γιατί δηλαδή, ε, εσύ, α πούμε, θα πα να φορέσει ένα σκισμένο, ε, ένα, ένα βρώμικο ρούχο, ένα σκισμένο ρούχο. Όχι, θα πα να διαλέξει ένα ρούχο που σου αρέσει. Ε, αντίστοιχα, δεν θε και ένα κούρεμα που σου αρέσει. Και γιατί να μην κάνει, ε, αν περνάει κάτι από το χέρι σου, αν είναι σχετικά εύκολο. Γιατί να μην είσαι στο ανοιχτό στο να διορθώσει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, όπω θα πα στο μαγαζί και θα αγοράσει ένα νέο ρούχο για να δείχνει ωραίο, γιατί να μην καταβάλει την ίδια ακριβώ προσπάθεια στο να φροντίζει να μην σου πέσουν τα μαλλιά. Οκ. Οπότε, ε, ω άντρε, πρώτον, α βγάλουμε το κόμπλεξ ότι α, είσαι άντρα, δεν σε νοιάζουν αυτά. Α, είσαι άντρα, ε, δεν πρέπει να σε νοιάζει το στυλ, α είσαι άντρα, μπλα μπλα μπλα. Αυτά είναι ε, πρέπει να πεθάνουν κάποια στιγμή. Είναι κατάλληπα ε, τη δεν ξέρω πια εποχή, ε, και καλό είναι να πεθάνουν. Ότι δεν είσαι μόνο σου, ε, υπάρχουν και άλλα άτομα που έχουν ακριβώ το ίδιο πρόβλημα. Ε, και, και από τη μία λύνεται, και από την άλλη, οκ, okay, απλά είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, η ζωή συνεχίζεται και με αυτό το πρόβλημα. Ξέρει, υπάρχουν πολλά προβλήματα στη ζωή μα. Δεν είναι κάτι τραγικό, αλλά επειδή δεν το έχεις μοιραστεί, ίσως απλά έχει μοιραστεί, ίσω απλά γίνει στο μυαλό σου έτσι, μπαμ.